μία ακόμα απάτη και από πίσω κρύβεται αυτή η περίφημη ιστορία με τα κρυπτοχρήματα, κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, απάτη μαμούθ. Στα Χανιά, μία 27χρονη έχασε. Προσέξτε, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 15, ούτε 20.000 ευρώ. Έχασε 150.000 ευρώ σε μία υποτιθέμενη επένδυση στα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, αρχικά επένδυσε 10.000 ευρώ, εδώ συμβουλεύομαι λίγο τις σημειώσεις μου, στη συνέχεια έριξε άλλες 40.000 ευρώ και μετά έριξε 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Επικοινωνούσε με έναν υποτιθέμενο μεσάζοντα, άνθρωπο που θα τη βοηθούσε. Από κάποια στιγμή και μετά απέκλεισε αυτός και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του, αλλά και το τηλέφωνό του και εξαφανίστηκε. Και η 27χρονη έχασε 150.000 ευρώ. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον υποστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στρατηγέ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες. Μας βλέπω. Για πάμε λίγο να αναλύσουμε λίγο την νέα μορφή απάτης. Ωστόσο, επειδή κάποιοι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν καλά την έννοια του όρου κρυπτονόμισμα, πάμε λίγο να το εξηγήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι απάτες στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο, είναι, θα έλεγα, η συνηθέστερη μορφή κυβερνοεγκλήματος. Και πολλές μορφές, μία από τις οποίες είναι η λεγόμενη επενδυτική απάτη, μέρος των οποίων είναι και οι απάτες που συνδέονται με τις μορφές κρυπτοχρήματος και όχι με τον όρο κρυπτονόμισμα, είναι λάθος ο όρος κρυπτονόμισμα. Αυτά τα άειλα, θα έλεγα, αυτή η άειλη μορφή χρήματος, γίνεται νόμισμα όταν αναγνωρίζεται επίσημα από μια χώρα. Αν σε κάποια χώρα, για παράδειγμα, πολύ σωστά, το Bitcoin είναι επίσημο νόμισμα, τότε νόμισμα εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή το ευρώ ή νόμισμα υπάρχει στο δολάριο ή κάποια άλλα νομίσματα που τα ξέρουμε. Από εκεί και πέρα είναι μορφές κρυπτοχρήματος. Είναι άειλη μορφή, θα έλεγα. Ναι. Έχει εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία από το 9-10 που πρωτοεμφανίστηκε το ίδιο το Bitcoin, αλλά στη συνέχεια έχουν βγει χιλιάδες μορφές κρυπτοχρήματος. Είναι κομμάτι της πραγματικότητας. Οι λόγοι για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί αυτή η μορφή, ναι, τέλος πάντων συναλλαγών και χρήματος, είναι, δεν θα μπορούσαμε στην παρούσα εκπομπή κλπ. Να το πούμε. Είναι πολλοί οι λόγοι. Ο κύριος λόγος, θα έλεγα, ήταν ότι να φανταστούμε ότι στον πλανήτη, στην παγκόσμια οικονομία, ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα, στρατηγέ μου. Έτσι ακριβώς είχε ξεκινήσει. Να αναφέρω βέβαια και την ιδιότητά σας ότι είστε ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κύβερνου εγκλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Μπορεί κάποιος μέσα σε λίγες προτάσεις να μας απαντήσετε, να βγει κερδισμένος μέσα από αυτή τη διαδικασία? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει υπόψη του την υψηλή μεταβλητότητα που έχουν αυτές οι μορφές κρυπτοχρήματος. Εξαρτάται σε ποιο σημείο μπει, στο σημείο που αγόρασε ακριβά και πούλησε φθηνά ή το αντίστροφο. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι για τον καθέναν αυτός ο χώρος, θα έλεγα, προσιτός. Προϋποθέτει ότι υπάρχει μια παιδεία πίσω από αυτό. Έτσι, υπάρχει ολόκληρος κόσμος πίσω από αυτό το πράγμα. Επίσης έχουμε και περιπτώσεις της εξόριξης των μορφών αυτών του κρυπτοχρήματος, το λεγόμενο crypto mining ή crypto jacking μάλλον, που εκμεταλλεύονται υπολογιστικούς πόρους για να δημιουργηθεί όλη αυτή η άειλη πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει βαθιά γνώση, κύριε Παναγιωτοπουλή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δεν είναι σπόρο για ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν και δεν το ξέρουν. Δεν μπαίνουμε σε νερά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, να το πω με απλά λόγια. Η συζήτηση που πραγματοποιούμε σήμερα έρχεται ως απόρρια της απάτης με την 27χρονη, η οποία βρέθηκε στα Χανιά και κατάλαβε την απάτη, κατάγεται από τη Λάρισα και έχασε ένα ποσό το οποίο αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Θα έλεγα, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Δυστυχώς κάποια από αυτά δεν έχουν καταγγελθεί και κάποια από αυτά ίσως να μην τα γνωρίζουν γιατί δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα, έχουν πάει στη δικαιοσύνη και μπορεί να αφορούν πολύ μεγαλύτερα ποσά. Έτσι, στεκόμαστε βεβαίως, η περίπτωση είναι πολύ σοβαρή, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι κόμβοι και οι οικονομίες μιας ζωής για τον κάθε άνθρωπο. Έτσι, αλλά φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα μας και φαντάζομαι ότι έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, απλώς δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Στρατηγέ μου, αυτή η 27χρονη, από τύπες αστυνομικούς, φέρεται να μιλούσε με έναν
με έναν άνδρα. Είχαν μία επικοινωνία και μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, μηνυμάτων, αλλά και μέσα από το τηλέφωνο. Κάποια στιγμή αυτός τι κάνει, απατεώνας βέβαια, πήρε τα χρήματα, εξαφανίστηκε. Μπλόκαρε και το προσωπικό του email, μπλόκαρε και το τηλέφωνό του. Η αστυνομία γενικά μπορεί να φτάσει σε ένα διεθνές επίπεδο. Μπορεί να φτάσει στα ίχνη του συγκεκριμένου άνδρα, του συγκεκριμένου δράστη. Απαντώ συγκεκριμένα, κύριε Παναγιωτοπούλε. Μπορεί να φτάσει και σας αναφέρω πρόσφατες, πολύ πρόσφατες περιπτώσεις. Ναι. Μία πρόσφατη περίπτωση που έλαβε χώρα στην Βουλγαρία, στη Σερβία, Γερμανία και Κύπρο. Και μία προγενέστερη τον προηγούμενο μήνα στην Ισπανία, Ουγγαρία, Ολλανδία, και με, όπου υπήρχαν συλλήψεις, ναι, κατά σχέση συγκεκριμένα συλλήψεις προσώπων, δεκάδων προσώπων, που εμπλέκονταν σε αυτή την φάμπρικα, θα έλεγα, τη βιομηχανία απάτης. Ωστόσο, αυτό θέλω να πω, επιβάλλονται αυτές οι υποθέσεις ειδική, θα έλεγα, ειδικό χειρισμό και ειδική γνώση και σίγουρα χρειάζεται συνεργασία και βάθος χρόνου. Εκείνο που προτρέπουμε πρώτα απ' όλα σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν, πρώτα απ' όλα να είναι επιφυλακτικοί σε αυτό το είδους υπηρεσίες που υπόσχονται και προσπαθούν να μας κερδίσουν με τον τρόπο τους στην εμπιστοσύνη. Δεν είναι πιστοποιημένες διαδικασίες, δεν γνωρίζουμε τους δικτυακούς τόπους, αλλάζουν τα στοιχεία, χάνονται τα στοιχεία και πολλές φορές καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσχεραίνει και την έρευνα. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνεργασία και συντονισμός. Πιστεύω ότι αυτές οι υποθέσεις μπορούν να εξιχνιαστούν. Και αυτό το πρώτο βήμα είναι να το καταγγέλνουμε και να μην το κρατάμε. Λυπάμαι για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί στις αρχές και οι αρχές δεν γνωρίζουν ότι έχουν συμβεί αυτές οι απάτες. Μπορούν να εξιχνιαστούν αυτές οι υποθέσεις και να πάρει, ας πούμε, αυτή η γυναίκα πίσω τις 150.000 ευρώ, είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ευχόμαστε αυτό, όμως καταλαβαίνετε αυτό από το να γίνει, η ευχή να γίνει πραγματικότητα, επιβάλλεται να υπάρχει μια δουλειά συγκεκριμένη και είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν υπόθηκε μια ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει δουλειά. Μάλιστα. Οπότε, έτσι, πάμε να κλείσουμε με αυτό, στρατηγέ. Κάποιος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, λανθασμένα, λάθος του, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση που καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε περίπτωση που καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πρώτο πράγμα πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα κανείς δεν μας χαρίζει τίποτα, έτσι, στα καλά καθούμενα. Έτσι. Καταλαβαίνω πολλές φορές την οικονομική συγκυρία και την απόγνωση που μπορεί να βρίσκεται κάποιος κλπ. Έχει σχέση με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα πόσο επηρεάζει. Ωστόσο, αυτό που λέω, η επίσημη οδός, η υπεύθυνη οδός, αυτό που καθορίζεται από το πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα μας, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, αυτό καθορίζει και τι ακριβώς είναι εκεί που πρέπει να επενδύσουμε. Υπάρχει ένα χρηματιστήριο, για παράδειγμα, οποιοδήποτε άλλο φορέα και μηχανισμό που είναι ο επίσημο φορέα και αυτό που ξέρουμε καλά και αυτό και αυτός που ελέγχεται και διέπεται από κανόνε. Δεν μπαίνουμε σε χαρτογράφητα νερά. Προσέχουμε πάρα πολύ. Κανεί δεν μα χαρίζει τίποτα. Θέλει και επίση να κάνουμε μια έρευνα. Ποιοι είναι αυτοί οι δικτυακοί τόποι που υπόσχονται, πιθανόν να διαπιστώσουμε και άλλε περιπτώσει που έχουν εξαπατηθεί συνανθρωποί μα. Πολλές φορές δεν κάνουμε τον κόπο να ερευνήσουμε πράγματα με τα οποία ερχόμαστε απευθείας σε συναλλαγή χωρίς να κάνουμε καμία έρευνα. Και να προσέχουμε τις ανακοινώσεις. Στρατηγέ μου, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.